Ντοστογεύσκη έγραψε το «Όνειρο ενός γελίου» το 1877, τέσσερα χρόνια πριν το θάνατό του. Το μικρό αυτό διήγημα συμπυκνώνει, θα λέγαμε, όλη τη φιλοσοφία του Ντοστογεύσκη για τη ζωή, την οποία απέκτησε στη διαδρομή και των προσωπικών του εμπειριών, αλλά και της εργογραφίας του, όλης της γραφικής του πορείας. Συνοπτικά, ο ήρωας έχει παραδοθεί στην αδιαφορία και κάποια στιγμή θέλει να αυτοκτονήσει. Φαντασιώνει λοιπόν, βρίσκεται, βλέπει σε ένα όνειρο ότι πάντα αυτοκτονεί και πηγαίνει σε έναν άλλο κόσμο, ας πούμε σε έναν παράδεισο, σε έναν άλλο πλανήτη, όπου εκεί βλέπει για πρώτη φορά τις αλήθειες που δεν είχε δει στη ζωή του. Έχει προϋπάρξει μεταφορά θεατρική του διηγήματος, όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά παγκόσμια. Και άρα είναι μια διασκευή η οποία είναι θεμητή και αποδεκτή στον κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι πώς μεταφέρεται όμως, και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, ένα διήγημα σε θεατρική μορφή. Ποιες είναι οι δυσκολίες, δηλαδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε με τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο Κουτλή, αλλά και εσύ ερμηνευτικά. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κειμενική μεταφορά του συγκεκριμένου διηγήματος σε θεατρικό κείμενο δεν ήταν τόσο δύσκολη, και αυτό γιατί το συγκεκριμένο διήγημα είναι σε πρώτο πρόσωπο. Έχουμε έναν ήρωα ο οποίος μιλάει σε πρώτο πρόσωπο και αφηγείται τη δική του ιστορία με όλες τις λεπτομέρειες που έχει αυτή η ιστορία. Άρα κειμενικά δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτή η μεταφορά. Η πραγματική δυσκολία αυτής της θεατρικής μεταφοράς ήταν στην ουσία αυτού του κειμένου, ποιος είναι ο πυρήνας αυτού του κειμένου και με ποιο τρόπο αυτός ο πυρήνας, ο οποίος έχει ένα υπαρξιακό περίβλημα, πώς τελικά αυτό μεταφέρεται στον θεατή και μεταφέρεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι ούτε κοινότυπος, ούτε θα φέρει το βάρος του υπαρξιακού ερωτήματος, αλλά θα γίνεται με έναν τρόπο που ο θεατής θα ακολουθεί την ιστορία και με έναν τρόπο σιγά σιγά θα βυθίζεται σε αυτό το ερώτημα. Και τελικά, όταν τελειώσει η παράσταση, θα δει αν το έχει απαντήσει ή αν θα το απαντήσει. Αλλά η βασική δυσκολία λοιπόν δεν ήταν στο πώς, αλλά μάλλον δεν ήταν στο κείμενο, αλλά στον τρόπο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η δουλειά του Γιώργου με έναν τρόπο το απάντησε πολύ καλά αυτό το ερώτημα, το δικό μας, δηλαδή τις δυσκολίες, περί δυσκολίας. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, όλα τα κλασικά έργα, mm-hmm. Σε κάθε εποχή, γι' αυτό είναι κλασικά άλλωστε, κάθε εποχή τα βλέπει με διαφορετική ματιά, φωτίζει διαφορετικές πλευρές. Άρα εσείς στο παρόν πώς βλέπετε να στέκεται το έργο και τι ήταν αυτό που δώσατε μεγαλύτερη βαρύτητα ίσως? Ως ένα κλασικό κείμενο, έχει μία, θα λέγαμε, καλή σχέση με το χρόνο. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να κάνουμε αναγωγές σε σχέση με την επικαιρότητα και με την εποχή μας. Και αυτό είναι θετικό. Εννοείς, δηλαδή, ότι ένα κλασικό έργο αναγκαστικά είναι κλασικό, γιατί μπορεί να δείτε διαχρονικά. Μπορεί, κάθε φορά να βρίσκει μία, ας πούμε, σύνδεση με ένα τώρα. Mm-hmm. Και αυτό το κάνει κλασικό. Και αυτό είναι ένα τέτοιο κείμενο. Δηλαδή, έχει έναν πυρήνα ο οποίος μπορεί να σταθεί σήμερα, αύριο, πριν 150 χρόνια, σε 150 χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Δηλαδή, ας πούμε, να δώσουμε μία εικόνα στους μαθητές μας που ακούνε. Τι είναι βασικά ερωτήματα που μας ασχολούν και σήμερα, ας πούμε? Το βασικό ερώτημα, θεωρώ εγώ, αυτού του κειμένου είναι περί ελευθερίας. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη μετά από μια ολόκληρη ζωή που έχει ζήσει μέσα στο σκοτάδι, και αυτό το έχει αποτυπώσει και η προσωπική του βιογραφία αλλά και το έργο του. Δηλαδή οι ήρωες που έχει φτιάξει είναι σκοτεινοί ήρωες, είναι υποχθόνοι ήρωες. Καταλήγει στο τέλος να γράψει αυτό το κείμενο, το οποίο είναι μια φωτεινή, ας πούμε, κατάσταση της ψυχής. Άρα, το ερώτημα που θέτει αυτός εμέσως και το εμείς πιο συνειδητά είναι ότι έχουμε αυτές τις δύο ποιότητες, το σκοτάδι και το φως, συνολικά στη ζωή μας. Αλλά για να ισχύει η μία είτε η άλλη, πρέπει να έχουμε περάσει και από τις δύο. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή,
τι να το κάνω αν, ας πούμε, είμαι άνθρωπος της αγάπης και αυτό συμβαίνει επειδή μου είναι επιβεβλημένη από ένα εξωτερικό παράγοντα και δεν έχω βουτήξει στο σκοτάδι. Οπότε να πω ότι, okay, αυτό είναι το σκοτάδι, το γεύτηκα και εγώ επιλέγω να πάω στο φως. Άρα με αυτήν την έννοια το ερώτημα είναι περί ελευθερίας. Πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος πραγματικά να επιλέξει πού θέλει να βρίσκεται. Και αυτό το κάνει διαχρονικό, δηλαδή το κάνει και σημερινό, γιατί πράγματι σήμερα έχουμε αυτό το πρόβλημα πάρα πολύ έντονο. Τώρα, αυτό που επίσης εμένα, διαβάζοντας το κείμενο, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και γι' αυτό το θεωρώ και πάρα πολύ σύγχρονο, είναι το γεγονός ότι ο ήρωας ξαναβρίσκει την επιθυμία του να ζήσει, την επιθυμία να συνεχίσει, ακριβώς αναζητώντας πιστεύοντας σε μια ουτοπία, αναζητώντας μια ιδανική κοινωνία. Πιστεύεις ότι βρίσκουμε τις αξιακές μας αρχές ακριβώς όταν πιστεύουμε σε ουτοπίες, όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ουτοπία την οποία την πιστέψουμε και να την εφαρμόσουμε. Το ουτοπικό δηλαδή δεν είναι απλώς ουτοπικό, μια ανοησία, αλλά είναι αξίες. Σίγουρα η προσπάθειά μας να ενωθούμε με κάτι που μας υπερβαίνει, αυτή η δυσκολία δηλαδή της διαδρομής να φτάσουμε κάπου που είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, δηλαδή ακόμα και αν είναι ουτοπική αυτή η κατάσταση, αυτή η διαδικασία μας μεγαλώνει. Και αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον στη ζωή. Δηλαδή, πώς τελικά η στόχευσή μας μας πηγαίνει κάπου που προκύπτει ένα συναισθηματικό, ένα συνειδησιακό μεγάλωμα και μία ορίμανση. Στο συγκεκριμένο κείμενο έχει ενδιαφέρον ότι αυτός ο ήρωας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, την ιδανική, της ιδανικής κοινωνίας, στο παράδεισο. Και αυτό που τελικά συμβαίνει είναι ότι αυτός ο ήρωας είναι υπεύθυνος για την πτώση από τον παράδεισο. Δηλαδή αυτός είναι ο καταλύτης ώστε ο παράδεισος να γίνει κόλαση. Και αυτό το βάρος, δηλαδή ακόμα και αυτή η διαδρομή, είναι τεράστια για το μέγεθός του. Άρα η ουτοπία έχει και αυτή δύο όψεις. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή που είχε ουσιαστικά αποφασίσει το τέλος για τον εαυτό του, αυτό που βιώνει τελικά είναι το τέλος όλης της ανθρωπότητας. Και απέναντι σε αυτό το βάρος που σηκώνει στους δικούς του ώμους, αντιλαμβάνεται το θαύμα της ζωής και λέει ότι από εδώ και πέρα όχι μόνο δεν θα είμαι απέναντι στη ζωή, αλλά με κάθε τρόπο θα την υμνώ. Άρα, σίγουρα η ουτοπία και οποιαδήποτε αόρατη, ας πούμε, κατάσταση με την οποία εμείς συνομιλούμε, έχει να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό δηλαδή. Να μιλήσουμε τέλος για την παράσταση. Ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης, πού παίζεται και για πόσες παραστάσεις. Η παράσταση ονομάζεται «Το όνειρο ενός γελίου» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Παίζεται στο Θέατρο Πορεία κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η σκηνοθεσία κοντά είναι στην πλατεία Βικτωρία. Πλατεία Βικτωρία. Η σκηνοθεσία, η μετάφραση και η διασκευή είναι του Γιώργου Κουτλή. Στην διασκευή βοήθησε και ο Βασίλης Μαγουλιώτης. Οι φωτισμοί είναι του Σάκη Μπυρμπίλη. Η μουσική σύνθεση είναι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τα βίντεο της παράστασης είναι του Χρήστου Σουμεωνίδη. Το σκηνικό της Άρτεμις Φλέσα. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον. Και στην παράσταση φυσικά υπάρχει μια χοροδία 5 ατόμων, η οποία είναι live. Από ό,τι καταλαβαίνω, η μουσική παίζει κεντρικό ρόλο. Είναι τζαζίστας ο συνθέτης. Ισχύει. Και ισχύει. Πολύ γνωστός κιόλας. Ισχύει. Και γράφει ειδικά για την παράσταση τη μουσική. Ακριβώς, ακριβώς. Η μουσική της παράστασης δεν είναι τζαζ. Η καταγωγή του Αλέξανδρου είναι τζαζιστική, αλλά η μουσική της παράστασης είναι μια άλλη σύνδεση πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ κρίσιμη για την παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας προχωρήσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.